Το έργο παραδόθηκε πριν από δύο μήνες και το περασμένο Σάββατο μετατράπηκε σε ποτάμι από την κακοκαιρία. Τα νέα οδικά έργα του Δήμου Λεμεσού. Το πρόβλημα συνεχίζεται και ίσως και χειρότερα. Καινούργια έργα. Πριν δύο μήνες τα παραδώσα και είναι Βενετία. Κάποιοι επιστράτευσαν ειδικά μέσα για να γλιτώσουν, ευτυχώς αυτή την φορά. Είναι η δεύτερη φορά που έγινε αυτό το πράγμα. Πριν ένα μήνα και ξανά τώρα προχτές το Σαββάτο. Με τις ζημίες που επαθαίναμε κάθε χρόνο, έτσι είμαστε ήδη σε επιφυλάκη. Αγωνιζόμαστε δύο ώρες να μην μπουν τα νερά μέσα στο κατάστημα. Μιλώντας στην εκπομπή Αλφα Ενημέρωση, ο δήμαρχος της πόλης απέδωσε το γεγονός στο ότι δεν ολοκληρώθηκε πλήρως το έργο και υποσχέθηκε λύσεις μέσα από τα έργα που θα γίνουν μέσα στο 2021. Μακάρι να είχα ένα μαγικό ραβδί, αγαπητέ Ιάκωβε, που να μπορούσα με ένα μαγικό ραβδί να κάνω ό,τι δεν έγινε για πολλές δεκαετίες. Είναι εύκολο για ένα έργο να εξασφαλίσεις χρηματοδότηση, να κάνεις σχεδιασμό, να μπεις στις διαδικασίες προσφοροδότησης. Τουλάχιστον εμείς αυτά τα τέσσερα χρόνια οριμάσαμε τα έργα και δίνουμε μια προοπτική στην πόλη ότι θα γίνουν και θα ολοκληρωθούν αυτά τα έργα το 2023. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 αύριο το πρωί βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για μια ακόμη νύχτα κακοκαιρίας. Ο καιρός είναι εύθριος και ψυχρός για την εποχή αυτή τη στιγμή. Αναμένεται σταδιακά νεφώσεις από τα δυτικά να φέρουν βροχές, τοπικές καταιγίδες και χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά. Παρά τα προβλήματα, οι βροχές είχαν ως αποτέλεσμα να έχουν σημαντική ροή στα φράγματα. Η ροή στα φράγματα μας των τελευταίων τριήμερων ήταν 2.158.000 κυβικά μέτρα νερού.